Θα αλλάξουμε ώρα. Έξι. Εγώ είμαι δεκτός σε όλες τις ώρες. Γιατί είμαι ελεύθερος. Έξι, έξι. Οι άλλοι που έχουν υποχρεώσεις, με αυτούς να σου δεις καλύτερα. Έξι, έξι. Έξι, πως είναι πολύ νωρίς. Μεγάλο είναι η νύχτα. Μεγάλο. Μεγάλο είναι. Μα είναι σκοτάδι, Βασίλη, έτσι. Σκοτάδι πάλι. Την άλλη εβδομάδα θα πάει πιο... Ναι, εντάξει. Και όσο πάει θα πίζει πιο πολύ το πρόβλημα. Το θέμα είναι κάποιοι άλλοι που έχουν τις υποχρεώσεις. Δεν ξέρει το σκοτάδι. Όσο είναι η υποχρεώση που σου λέει και 6 ώρα. Ο αγρότης όταν σκοτεινιάζει φεύγει. Δεν υπάρχει αγρότης. Δεν τώρα βρε αγρότη. Α, όχι, όχι. Α, όχι. Όλοι είμαστε επαγγελματίες. Δεν υπάρχει αγρότης. Καλά. Καλώς τους. Καλώς τους. Καλώς τους. Είναι η ώρα. Σε ένα λεπτό θα βάλετε μπρος. Σε ένα λεπτό. Σε δύο. Κώστα, το σημερινό θέμα μήπως θα έχει σχέση και για αύριο, που είναι εθνική γιορτή. Έχει σχέση με την αιώνια ζωή. Α, εντάξει. Που είναι σήμερα πάντα. Εντάξει, όχι, λέω μήπως... Πάντα σήμερα δεν είναι. Ε? Πάντα σήμερα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι πάντα επίκαιρο. Πάντα σήμερα. Ναι, πάντα, ναι, πάντα σήμερα. Δεν υπάρχει αύριο. Ναι, όχι. Δεν υπάρχει αύριο. Όχι. Σωστό. Ναι. Τώρα θα δεν ξεκινάμε. Ναι, θα βάλουμε και θα σε βάλουμε. Αν θέλετε και αν είναι ο χρόνος. Θα πιάσουμε σιγά σιγά για τη μέρα εκεί. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσα ημίν, και καθάρισε ο εμάς από πάσης κυρίδος, εις όσον αγαθέ, εις ψυχάς ημών. Αμήν. Κείμενο θα αναγνώσω και θα το ερμηνεύσω από ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σαν πρόλογο της ομιλίας που στη συνέχεια θα έχουμε. Βραχής μεν των παρόντων ο σύλλογος. Πόσοι είμαστε, τρεις, έξι. Και ο Βασίλης επτά. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χριστόστομος. Η συνάθρησή μας είναι μικρή. Βραχής ο σύλλογος. Μέγας δε ο πόθος. Η επιθυμία για ακρόαση είναι μεγάλη. Φαίνεται παρουσίαζε και στον Ιερό Χρυσόστομο κάμψη, άνοδο. Τα ίδια φαινόμενα. Ναι, τα ίδια φαινόμενα. Πλην όμως αυτό που μέτραγε ήταν η προθυμία που έδειγναν αυτοί που άκουγαν το κήρυγμά του. Γι' αυτό λοιπόν λέει μέγας ο πόθος για ακρόαση. Γι' αυτό ούτε και η συνάθρηση είναι μικρή. Πάει ανάλογα με το πόθο που δείχνει. Μεγάλος ο πόθος, μεγάλη και η συνάθρηση. Τα συνεργιάζει ο Άγιος. Μπορώ να πω κάτι εκεί. Και μετά, δεν θα σε διακόψω. Δεν με διακόψεις. Μπορεί να είναι 500 άτομα και να φύγουν και να είναι την άλλη δόση, ας πούμε, να είναι 10 άτομα. Και τα 10 άτομα να έχει, πώς θα το πω, να έχουν πάρει το λόγο αυτό, ναι,
και να έχουν ωφεληθεί και τα 500 να μην έχουν ωφεληθεί. Άρα είναι η πρόθεση του της να μην κάθε ψυχή. Ο Άγιος μιλάει μόνο για αυτούς που έβλεπε μπροστά του, που σαν λίγοι, μα μεγάλοι σε πρόθεση και επιθυμία. Σε πρόθεση, σε πόθο. Πώς θα το με καταλαβαίνει αυτό, μπορεί να το αναλύσει. Ο Άγιος έχει Άγιο Πνεύμα επάνω του. Α, γιατί και εμείς είμαστε λίγοι εδώ. Ναι, ναι. Για να έρθει σημαίνει ότι ξέσπαξε κάτι από μέσα σου. Λοιπόν, σταματώ. Και το εξηγεί. Ούγαρ πλήθη σωμάτων, ούγαρ πλήθη σωμάτων επιζητούμεν. Δεν έχουμε την επιθυμία να βλέπουμε ένα πλήθος μεγάλο από σώματα. Προσέξτε το χωρίς διακοπή, είναι πιο όμορφα. Γιατί δεν είναι δικά μου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά γνώμη παρασκευασμένη. Αλλά να έχουμε την πεποίθησή μας έτοιμη για εκείνο που κάνουμε, δηλαδή συγκροτημένοι, ολοκληρωμένοι, ότι αυτό που κάνουμε δεν αξίζει μόνο τόσο, αξίζει άπειρες φορές παραπάνω. Προετοιμασμένοι στο θέμα λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, διάνοια που να πετάει στον ουρανό και ακροατή, εγώ εκεί δεν μπορώ να το ισχυριστώ ότι το έχω, που θα ακούσετε παρακάτω. Ακροατή που να πετάει πιο ψηλά από τα βιωτικά πράγματα. Από τις μέρες της ζωής απαιτεί η ακρόαση του Λόγου του Θεού ακροατή που να πετάει πιο ψηλά από τις μέρες. Πιο ψηλά. Και εδώ ο Άγιος λέει, βιάστηκες Μιχάλη, καν, εξηγεί, ναι, καν και όταν εις ότι ούτως ή και αν είναι ακόμη μόνο ένας ο ακροατής που έχει, που διαθέτει και πόθο και πετάει πιο ψηλά από τα θερτά πράγματα, τα θερτά πράγματα, ναι, και αν είναι ένας ακόμα, ικανός επαρκέσαι το λέγοντι. Μου είναι αρκετός ή είναι αρκετός για εκείνο που μιλάει. Ένας. Αν υπάρχει ένας ο οποίος... Ο Άγιος ήξερε. Και κάπου αναφέρει, συγγνώμη, αναφέρει στην αρχή σώματα. Ναι. Δεν ενδιαφέρει το πλήθος των σωμάτων που κοιμάται προφανώς. Σε ενδιαφέρουν 2, 3, 5, 10 αυτοί οι οποίοι... Ίς. Και ένα ακόμα ίς, ένας. Να είναι που διαθέτει τα προσόντα αυτά, είναι ικανός σε εκείνο που μιλάει. Δηλαδή, στον Άγιο Χρυσόστομο που μιλούσε. Επί και Σαμαρίτης γίνη και πτωχήν και εναγής και αλόφιλος. Και η γυναίκα λέει, η Σαμαρίτισσα, και φτωχή γυναίκα ήτανε. Και εναγής, μέχρι εδώ βουτυγμένη μέσα στην αμαρτία, το σημαίνει εναγής, βουτυγμένη μέχρι εδώ, μέσα στην αμαρτία, και αλόφιλος, και από άλλη φυλή, δεν ήτανε από τα αεροσόλυμα γυναίκα, είναι αλόφιλος λέει, ναι, και όμως αξία των μακρών εκείνον ενομίστη λόγων είναι το συγκομίδι δεσπότη. Και όμως, στου Κυρίου μας και δεσπότη μας Ιησού Χριστού, τη γνώμη ήταν άξια να ακούσει εκείνη την ωραία ομιλία που διαβάζονται στο Ευαγγέλιο την ημέρα της Σαμαρίτος. Να ακούσει εκείνα τα υπέροχα λόγια, τα ουράνια, αυτή η εναγής, η αλόφιλος, η φτωχή γυναίκα. Πώς μετράει ο Κύριος, εμείς λέμε, φτωχαδάκι είναι, φτωχαδάκια πάνε στην εκκλησία, φτωχαδάκια κλπ. Ούτω καθεξής. Περιφρονητικά. Το μάτι του Θεού δεν βλέπει καθόλου μα καθόλου έτσι. Να το χωρέσουμε και το ξέρουμε πολύ καλά. Και δήμους μεν παρέδραμεν Ιουδαϊκούς πολλάκης, λέει ο Χριστός, πέρασε μέσα από πόλεις, δήμους δηλαδή,
Ναι, πολλές φορές. Ή μη διαλεγόμενος ή συσκιάζουν τη διάλεξη. Χωρίς να πει κουβέντα. Ήταν γεμάτη από κόσμο. Αυτή η δήμη. Αυτές οι πόλεις. Ναι, τους πέρασε χωρίς να σταματήσει να μιλήσει με κανέναν. Ή ακόμα χωρίς να μιλήσει σκεπάζοντας την αλήθεια όπως μιλούσε στους Εβραίους με παραβολές για να μην καταλαβαίνουν επειδή δεν είχαν διάθεση. Αν έβλεπε ότι δεν είχαν διάθεση, αν δεν προχωρούσε. Να θυμίσω το ωραίο εκείνο. Δεν θυμάμαι ποιος Άγιος ή πού ακριβώς έγινε, μα έγινε όμως. Έβγαινε ο ιερέας με το θυμιατό και θυμίαζε. Στα σίδια με ανθρώπους επάνω δεν τα θυμίαζε. Θυμίαζε ένα κενό στα σίδια. Άδειο. Λοιπόν, καλά, εκεί που θυμίαζεις δεν είχε άνθρωπο. Εδώ είμαστε, είναι ο άνθρωπος και εκείνο. Λέει, ναι, αλλά αυτοί που είναι εδώ τώρα είναι σωματικά μέσα. Απουσιάζουν πνευματικά. Ο Κύριος ήξερε σαν Θεός πόσο άξιζε. Πες το τώρα, τα αμπίδια. Πες το, πες το. Ο Άγιος Γιάννης Βασιλεφόρου Βουλιαγμένης. Ο Βλανάσης. Ο Βλανάσης. Ναι, για. Δε σε είδα, της είπε. Ποια είσαι. Που διαμαρτυρήθηκε μετά τη θέση του Ιε. Διαμαρτύρθηκε αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 σύμφωνη, σύμφωνη. Και εγώ το παρέτα, ξεπέρασα. Για θυμίσου, πού ήσουν την ώρα που πέρασα και έσκησε το παιδάκι, ναι, λέει, μάλλον με την ύφη μου. Ναι. Το σώμα θέλει το πνεύμα, δεν ήταν. Αγέρε τα πνεύματα. Ναι, ψάχνουμε λοιπόν, όχι για σώματα, σωστά το παρατήρησε. Όχι για σώματα, αλλά για πνεύμα πρόθυμο και ας είναι 100 χρονών το σώμα, ας είναι οτιδήποτε κι αν είναι. Προχωράμε. Άρα λοιπόν η γυναίκα αυτή που ήταν φτωχιά, που ήταν γεμάτη από αμαρτήματα, που ήταν και αλόφιλη, αυτή τράβηξε την προσοχή του Κυρίου μας μία και μόνη. Ούτε πόλης, ούτε άνθρωποι πολλοί, ούτε τίποτα. Προχωράω. Γυναικεί δε βαρβάρο και πέντε άνδρας εχούσι και έκτο παρανόμος ενικούσι. Γυναίκα που είχε, που ήταν βάρβαρη, βάρβαρη σε καταγωγή δηλαδή, χωρίς πολιτισμό, αυτό όλος είναι βάρβαρο. Με πέντε άνδρες και με τον έκτο παράνομα συνοικούσε. Μόνη διαλέγετο. Μόνο με αυτή συζητούσε ο Κύριος. Μόνη διαλέγετο. Και ας προσέξουμε τι ωραία σχόλια κάνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Επίτηδες εις την αγοράν πέμψας τους μαθητάς ή να μην πτωήσει την άγρα. Λέει, επίτηδες, δεν το γράφει ο Γιώργος αυτό, θα κάνει σχόλιο ο Ρέος Χριστός, ερμηνεύει το πνεύμα του Κύριου, το προσέχουμε. Επίτηδες είπε, πηγαίνετε να ψωνίσετε να φάμε, για να μην πτωήσει, να μην θορυβήσει η γυναίκα, τη γυναίκα που θα συζητούσε ο Κύριος μαζί της. Σου λέει, με βλέπουν και άλλοι παραδείγματος χάρη, και τρεπόταν ίσως η γυναίκα. Το σάφτι και μιας ψυχής το δεσπότη, της οικουμένης πρόνοια, για να το εξηγήσω, δε. Τόση μεγάλη φροντίδα για μια ψυχή, στο δεσπότη της οικουμένης ήταν η πρόνοια. Πόση φροντίδα έδειξε για μια ψυχή, να αφήσει πόλεις και χωριά και να πάει να τη βρει επίτηδες εκεί και επίτηδες να διώξει μετάς. Λέμε λοιπόν, σύνοψη, σύνοψη στα όσα είπαμε. Είμαστε, είπα στην αρχή, το αριθμό τώρα είμαστε 7. 3, 6, 8 είμαστε, έτσι. Πιο πολύ τώρα. Λοιπόν, ναι, 8. Είμαστε πάνω από ένας που ήταν η Σαμαρίτιδα. Θα σκεφτούμε λιγάκι φρόνιμα και λίγο ωραία. Μη μας θορυβεί το ότι είμαστε ένας. Αφού άλλωστε είπε ο Κύριος, το λέει και αλλού, ξέρω, στο μεσάλιο μιλιά το λέει,
σκεφτείτε ότι για μια ψυχή σταυρώθηκε. Λέει, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή. Άρα η ψυχή είναι ανώτερη από τον κόσμο. Τον κόσμο, όπως τον λέει ο Κύριος, που δεν έχει καμία θέση απέναντι στη διδασκαλία του και στα διδάγματά του. Λοιπόν, από γαρ πόρνης, η Ευαγγελίστρια γέγονε, το καταλαβαίνετε, από πόρνη, έγινε ιεραπόστολος. Μετά τους ελέγχους εκείνους, αφού τις έκανε έλεγχο ο Κύριος, πέντε άνδρας, λέει. Τώρα αυτός δεν είναι άνδρας. Μετά από το δρυμή έλεγχο, από πόρνη, έγινε ιεραπόστολος, Ευαγγελίστρια δηλαδή. Μετά τους ελέγχους εκείνους, βοώσα και λέγουσα. Μετά από τον έλεγχο, λέει, φώναξε και είπε, δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη, πάντα όσα επίησα. Ελάτε να δείτε άνθρωπο, αυτή είναι η αποστολή, αμέσως, που μου είπε όλα όσα έκανα. Τώρα δεν θέλω να χαλάσω την εικόνα, γιατί εγώ είμαι φταίχτης για όλα αυτά τα πράγματα. Το ότι δεν γίνεται πολλαπλασιασμός εδώ μέσα, βλέπει ο Κύριος η φτώχεια μου τη μεγάλη και τη δική μου βρωμιά κατά βάθος, και γι' αυτό δεν επέρχεται καμία βελτίωση στον αριθμό που είμαστε εδώ μέσα. Προχωράμε παρακάτω. Τι λέει ο Ιησούς, να μην και ένας να είναι. Γιατί και εμείς που ερχόμαστε εδώ οι πολλοί, δεν έπρεπε ότι είμαστε και οι κατάλληλοι. Μιλάω για τον εαυτό μου, έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Εσύ μιλάω για τον εαυτό σου. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ συμφωνώ για το... Μιλάς κατά αναλογία. Μία λέξη θα πω κι εγώ για να συνεχίσει. Γιατί μίλησε και ο Κύριος, να ρωτήσω και ο άλλος Κύριος. Λοιπόν, λίγο. Ο Απόστολος Παύλος που ήταν ο πρώτος μετά τον εμένα λέει: από εσάς θέλω να προσέρχεστε στο Θεό για μένα, ναι, για να μπορώ να κάνω έργο. Αν εσείς δεν προσευχηθείτε στον Κύριο, δεν έχω τη δύναμη, λέει. Άνθρωπος είμαι, λέει, απλώς κι εγώ. Πέφτω, όπως είσαι και εσύ. Άρα, εμάς εδώ μας πέφτει μία, δηλαδή έχουμε υποχρέωση να προσευχόμαστε και για τον Κύριο μας. Μάλιστα. Όλοι. Τι ούτων γάρ εγενναίε ψυχέ. Τέτοιο σπουδαίο πράγμα σαν τη Σαμαρίτισσα. Και τα γενναία ψυχή λέει ο Κύριος και ο Ιερός Χρυσόστομος, που επέδειξε αντί κάμψη από τον έλεγχο του Κυρίου, την σατάλησε ο Κύριος. Άνοδο και γενναία ψυχή. Και όχι μόνο δεν το ήθηκε να χαμηλώσει και να πει τι είναι αυτά που μου λέει, δεν θα ξαναπάω, όπως λένε μερικοί. Τα είπε και μίλησε εις βάρος μας με τον Κύριο. Μα δεν ξαναπάω. Εδώ η Σαμαρίτα λέξε πράγμα. Έδειξε άλλη συμπεριφορά διαφορετική. Λοιπόν, να το λέει παρακάτω. Οι φων έτεροι σκανδαλίζονται. Από τα ίδια λόγια λέει που είπε η Σαμαρίτα, αν τα ακούγαν άλλοι, θα σκανδαλίζονται και θα λέγανε γεια σου. Δεν θέλουμε να σε ξανακούσουμε. Yeah. Και προχωρώ. Ταύτα αυτά που έκανε η Σαμαρίτισσα ψυχήσιν βουλωμένης φιλοσοφήν. Αυτά που έδειξε η Σαμαρίτισσα ήτανε γνωρίσματα χαρακτηριστικά ψυχής που είχε όρεξη να ακολουθήσει την αληθινή φιλοσοφία, το Ευαγγέλιο. Ουδεγάρ ερωτάτη περιβιωτικού πράγματος. Και ας το προσέξουμε να δούμε, λέει. Μετά τον έλεγχο, δεν του έκανε καμιά συζήτηση για κανένα βιωτικό, υλικό πράγμα. Για κανένα απολύτως.
Δεν του είπα ότι έχω πέντε παιδιά, πώς θα τα ζήσω, πώς θα... γιατί έχω παιδιά πολλά, όχι πέντε παιδιά, παιδιά πολλά, πώς θα τα ζήσω, τι θα τα κάνω, καθόλου. Πώς πήρε στροφή και τι του είπε. Ουγάρε ρωτά περί του πράγματος, για κανένα πραγματικό, ούτε περί χρημάτων, ούτε περί υγείας σώματος, ούτε υπερπενίας απαλλαγής, ούτε να την απαλλάξει από τη φτώχεια, όπως κάνουμε εμείς, και τι εσχάτη συζώσα πτωχία. Ούτε για τη φτώχεια, λέει, του μίλησε του Κυρίου, αν και ζούσε στην εσχάτη, στην τελευταία μορφή φτώχειας. Τελευταία μορφή φτώχειας, λέει. Θα λέγαμε, δεν είχε να φάει. Αυτό λέει ο Ρωσόστομος. Δεν του είπε, ξέρεις, δεν έχω να φάω, δώσε μου ένα κομμάτι ψωμί, αφού κατάλαβα ότι είναι από το Θεό. Προχωράω. Αλλά περί των νόμων των ιερών, του μίλησε για νόμους ιερούς η Σαμαρίτισσα, περί πολιτείας προγόνων, για ποια συμπεριφορά είχαν οι πρόγονοι, για τη λατρεία που έδειχναν οι πατέρες, τι του είπε, και γάρι οι πατέρες ημών, λέει, οι πατέρες μας λάτρευαν, λέει, στο βουνό επάνω το Θεό, στο γαραζίν. Εσύ στα Ιεροσόλυμα. Του μίλησε δηλαδή για θείους λόγους η Σαμαρίτισσα, καθόλου για ανθρώπινους. Να, το λέει παρακάτω. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται εν Ιεροσολύμης, στα Ιεροσόλυμα. Τέτοια, εξηγώ παρακάτω, τέτοια ψυχή μεγαλείο είχε που την έκρινε ο Κύριος κατάλληλη για να την τραβήξει κοντά του. Κατάλληλη για να την τραβήξει κοντά του. Βλέπετε ότι με το ζόρι κανένα δεν καταγγαλεί ο Κύριος. Την είδε ότι ήταν φτερούγιζε η ψυχή της, ας ήταν μες στον βουρκό. Έλεγε διαμάντη ο Κύριος. Ο Κύριος προγνώριζε, προέβλεπε και ήξερε που θα πάει, ότι εκεί υπήρχε ένα έδαφος προσοδοφόρο, ας πούμε, και γι' αυτό επήγε, γι' αυτό ψέτει τους άλλους για να πάει να μιλήσει μαζί της, διότι ήξερε τι θα επακολουθήσει. Ναι, ναι, είπα, και το πω προσέχω για το πράγμα, διαμάντι μέσα στον βούρκο βρήκε για να το καθαρίσει. Αυτό έβλεπε διαμάντι, αντάφερε το διαμάντι. Εκεί είναι η πολύ, πολύ ωστά. Λοιπόν, έλα λοιπόν τώρα, λέει ο Ρωσόστομος, έλα πάλι στο τραπέζι που έχουμε έτοιμο. Τραπέζι έχουμε έτοιμο και εμείς εδώ. Τραπέζι ο Κύριος εκεί που μίλαγε στη Σαμαρίτισσα. Αυτή είναι, αυτό λέει εδώ πέρα. Να κατασκευάσουμε και να φτιάξουμε και θα λέγαμε και τον κρατήρα. Και το μπουκάλι θα λέγαμε μέσα, ας πούμε έτσι πώς θα λένε αλλιώς, που ρίχνουμε το κρασί. Τώρα λοιπόν εμείς το τραπέζι έχουμε έτοιμο να ρίξουμε το κρασί, το ουράνιο, όχι το επίγειο, από το οποίο θα πιούμε. Και επειδή ο λόγος γίνεται για ψυχές που έχουν πόθο και καρδιά που καίγεται για λόγο Θεού, στρέφουμε λοιπόν την επιθυμία μας και το πόθο μας το μεγάλο να μας τον ενισχύσει ο Κύριος ως εξής, σύμφωνα και πάλι με το λόγο του Ιερού Σωστόμου. Ομιλεί λοιπόν και λέει, γιατί ομιλούσε μέσα στην εκκλησία ο Χριστός. Βέβαια και είχε και κόσμο και απ' έξω γεμάτο το προάβλιο. Και λέει, και γάρ ιατρίων θαυμαστών της εκκλησίας το διδασκαλείον εστί. Βέβαια, της εκκλησίας το κήρυγμα είναι γιατρείο και μάλιστα
που κάνει θαύματα, θαυμαστό. Ιατρείο ουχή σωμάτων, αλλά ψυχών. Πνευματικών και που γιατρεύει ουχή τραύματα σαρκός, που γιατρεύει όχι τραύματα της σάρκας. Αλλά άμα χρειαστεί, γιατρεύει και σάρκο και σαρκός σε ψυχές που έχουν παλμό και αγάπη στον Χριστό. Αλλά τραύματα διανοίας διορθώνει. Ποιο, το σχολείο που ονομάζεται, του ουρανού σχολείο, ονομάζεται εκκλησία. Των δε αμαρτημάτων τούτων και των τραυμάτων, των φάρμακων, των αμαρτημάτων και των φαρμάκων που διορθώνουν τα φάρμακα, που διορθώνουν τη διάνοια, το μυαλό μας. Και όταν λέμε διάνοια, εννοούμε ό,τι έχει μέσα το μυαλό. Και εννοείται αρρωστημένο, το διορθώνει το σχολείο που ονομάζεται διδασκαλείο του ουρανού, εκκλησία του Θεού. Και τι λέει εδώ πέρα? Λέει το εξής: των αμαρτημάτων φάρμακων είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού. Και δεν είναι μόνο το λόγο που ακούγεται από στόμα ομιλητού, αλλά και το λόγο που υπάρχει γραπτός μέσα στην Αγία Γραφή. Γραπτός. Τούτο το φάρμακο ουκ εκ βοτανών των εκ της γης. Αυτό το φάρμακο που γιατρεύει τούτο δεν είναι από βότανα που τα διαλέγουμε μέσα από τη γη, αλλά από των ρημάτων, από τα λόγια των εξ ουρανού που ήρθαν από τον ουρανό. Άρα δεν είναι καθόλου μα καθόλου κατασκευάσματα ανθρωπίνου μυαλού, αλλά είναι προϊόντα ουράνια, τα λόγια που περιέχει ο λόγος του Κυρίου. Τούτο ουκ ιατρών χείρες, αυτό το φάρμακο δεν το φτιάχνουν χέρια γιατρών, αλλά προφητών κατασκεύασαν γλώσσα. Αλλά το κατασκεύασαν γλώσσες των προφητών. Δια τούτο, γι' αυτό, το φάρμακο αυτό διαρκές εστί. Έχει ισχύ μόνιμη αιώνια. Και συνεχίζει και λέει, και ούτε πλήθη χρόνο να μαυρούτε, δεν το χαλάει, λέει, το πέρασμα των χρόνων. Το φάρμακο που φτιάξει ο ουρανός δεν το χαλάει το πέρασμα των χρόνων. Ούτε δυνάμη νοσημάτων ελέγχεται, δεν εξαρτιέται ούτε από πόση δύναμη έχουν οι αρρώστιες που έχει η ψυχή και το μυαλό του ανθρώπου. Όση δύναμη και αν έχουν, δεν έχουν τη δύναμη να τονίσουν τη δύναμη του Λόγου του Θεού ώστε να γιατρέψει την ψυχή. Έχουν, όπως το λέει, ισχύ διαρκή. Διαρκές εστί το φάρμακο. Διαρκές εστί το φάρμακο. Τα μεν γάρ των ιατρών φάρμακα, γιατί τα φάρμακα των γιατρών εδώ της γης έχουν ελαττώματα, έχουν και αδυναμίες. Μπορεί να σου δώσει ένα φάρμακο ελαττωματικό, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, και αντί να γίνεις καλά, σε στήριξε στον Άδη. Θα σε στήριξε χάρη στο στομάχι. Ενώ αυτά δεν έχουν ούτε ένα τρισεκατομμυριοστό ίχνος ελαττώματος. Είναι τέλεια, είναι άχρονα, είναι αιώνια. Δεν τα πιάνει ο χρόνος. Μάλιστα. Το θείο φάρμακον δεν έχει ανάγκη από χρόνο να περάσει πολύ, αλλά έχει και ολοκληρωτική τη δύναμη. Συνεπώς,
για να μπω μέσα στο θέμα. Συνεπώς, για να μπω μέσα στο θέμα, επαναλαμβάνω, την αξία κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και κατά τον Κύριο δεν την έχουν τα ανθρώπινα σώματα, ώστε όταν είναι παρόντα σε μία Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε, ή σε μία ομιλία, αλλά την έχουν οι ανθρώπινες ψυχές που έχουν μέσα πόθο, επιθυμία, παλμό, καρδιά καίουσα για λόγο του Θεού. Καρδιά καίουσα για λόγο του Θεού. Ένα. Δεύτερο. Έχουν επίγνωση αυτοί που έχουν τον πόθο για τον ουρανό και για τη Θεία Διδασκαλία, ότι όταν ακροώνται εις τον ναό ή οπουδήποτε αλλού λόγω Θεού, ότι το διδασκαλείο, το σχολείο δηλαδή αυτό που ακούει το λόγο του Θεού, είναι σχολείο ουράνιο και ότι είναι γιατρείο που γιατρεύει την ψυχή και ότι τα φάρμακα που παρασκευάζει το σχολείο εκείνο που ονομάζεται η εκκλησία λόγος Θεού, έτσι το ονομάζει παρακάτω, τα φάρμακα αυτά δεν έχουν ελαττώματα, είναι τέλεια και έχουν ισχύ αιώνια. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σωστή την εκτίμηση ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι δικό μας, ότι είναι από ψηλά και ότι αφορά τη δική μας πορεία από εδώ προς τα επάνω. Είναι ο οδηγός μας στο δρόμο που άνοιξε ο Κύριος και που ήταν άγνωστος, δεν είχε βαδίσει κανείς και τον πέρασε και άφησε τα γνάρια του, είπε, να εγώ περπατάω το δρόμο, κοιτάξτε τα γνάρια μου, πώς βαδίζω εγώ, να έρθετε κι εσείς. Λοιπόν, και επειδή πορευόμαστε όλοι μας σε ένα κόσμο ταραγμένο σε ένα πολύ πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και όπως λένε οι πατέρες, τα σύμπαντα, ό,τι έχει φτιάξει ο Κύριος και ο Θεός μας, τετάρακτε, έχουν ταρακουνηθεί. Και ποια είναι η αιτία? Το κακό που πήρε σάρκα και οστά και περπάτησε ανάμεσά μας και περπατάει ανάμεσά μας. Από τότε που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα. Είναι ταρακουνημένα και επομένως εμείς πρέπει να έχουμε με τη χάρη του Θεού τη δύναμη να πορευτούμε μέσα σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Έλεγε, θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να συνεχίσω, το όλοι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, όμως καλά είναι να έχουμε την στέρεα γνώμη στο εξής. Έλεγε ένας αρχαίος φιλόσοφος, αν είναι ο Αρχιμίδης, μπορεί αυτός να είναι, έχω βρει ένα μοχλό, αλλά όμως δεν έχω τον κατάλληλο τόπο να το τοποθετήσω και να κουνήσω τη γη ολόκληρη. Ναι, δώσ' μη παστό και τα αργάν κινήσω. Δώστε μου, εγώ το βρήκα το μοχλό, αλλά δεν έχω τον τόπο να το βάλω, δώστε μου το. Και ο Κύριος μας το βάλε αυτό στο μυαλό του Αρχιμίδη για να μας πει, εγώ έχω την παντοδυναμία, το μοχλό, να το πω έτσι, που μπορεί να κουνήσω το σύμπαν ολόκληρο.
σας το δίνω στα χέρια σας. Και μπορείτε με τη δύναμη αυτή να κάνετε, να νικήσετε ολοκληρωτικά το κακό. Να νικήσετε ολοκληρωτικά το κακό. Θυμίζω, τον Κύριο που τη στιγμή που έδωσε εξουσία στους μαθητάς του. Κοιτάξτε, μοιάζει ή δεν μοιάζει, είναι το ίδιο. Το λέω όπως το είπε ο Κύριος. Ιδού, δίδομη ημίν να σας δίνω. Πάσαν εξουσία, κάθε δυνατότητα. Εξουσία σημαίνει να κυριαρχείτε. Του πατίνε επάνω όφελ και σκορπίων, να πατάτε πάνω σε κάθε φίδι και σκορπιό, και εννοεί εδώ εχθρό νοητό, αλλά και ορατό. Παράδειγμα, ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Ιάκωβος, οι Άγιοι Σύγχρονοι, τον εχθρό, τον αόρατο, τον έβλεπαν. Είχαν από τον Κύριο τη δύναμη να βλέπουν τις κινήσεις του, τα διανοήματά του, το λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει. Εκείνος έχει, λέει, υψώσει οχυρώματα. Και εννοούσε στο μυαλό μας μέσα με τι τρόπο μας πολεμούσε ή μας πολεμάει για να μας ρίξει. Οι Άγιοι τα σχέδια του διαβόλου τα έβλεπαν και είχαν από τον Κύριο την εξουσία και εμείς την έχουμε. Δηλαδή αυτό δεν το είπε μόνο για τους Αγίους, αυτό που αναφέραμε τώρα, και τους Αγίους των εποχών, αλλά για όλους εμάς τους χριστιανούς, ότι μας έχει οπλίσει και μας έχει δώσει τη δύναμη να νικάμε τον εχθρό και όλη την εξουσία του. Δέδωκα εμείς, πάσα την εξουσία του πατήν επάνω όφε και σκορπίων και επιπάσα την εξουσία αυτού και επάνω σε όλη τη δύναμη του διαβόλου. Λοιπόν, αν ο Αρχιμήδης έλεγε εγώ βρήκα, εδώ μας λέει ο Κύριος πάρτε την εξουσία, σας τη δίνω. Φέρνω στο μυαλό μου τον Απόστολο Παύλο που διαρκώς ήταν δεμένος με αλυσίδες, που ήταν μαστιγωμένος μαστίγιο κάτω από λιθοβολισμό πολλές φορές. Ήταν και το είπε, μέσα στο βυθό της θαλάσσης πολλάκις βρέθηκα για να κηρύξει το όνομα του Κυρίου. Και γενικά, για να μην, γιατί δεν μου πέρανε και από το μυαλό τα βασανιστήρια του που πέρασε, και όμως πάντα ισχύω, πάντα ισχύω, σημαίνει είμαι ανώτερος από όλα αυτά και τα υπερνικό, εν το ενδυναμούντι με Χριστό, με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Πώς βάλτε, λέει σε μένα, σε εσάς, σε όλους τους συνειδητούς χριστιανούς, τα γόνατά σας κάτω, υψώστε τα χέρια σας ψηλά. Εδώ είναι, ακουμπάνε τα ποδάρια του και εκείνο ο θρόνος του. Η γη είναι υποπόδιο των ποδών του. Ψηλά είναι ο θρόνος του. Το παντοδύναμο όπλο σας, ο μοχλός εκείνος που μίλαγε ο Αρχιμήδης, είναι λάλη μίλα στον Κύριο. Να μιλάμε στον Κύριο.
Και ο δούλος σου και ο Κύριος ακούει. Ακούει ο Κύριος. Εμείς έχουμε χρέος να του λέμε, να του ζητάμε και προσοχή, προσοχή, προσοχή. Εκείνο που έχουμε χρέος και καθήκον και να ασκήσουμε και βία στον εαυτό μας, είναι να κάνουμε αυτό που έκανε Σαμαρίτισσα, που δεν του είπε «Είμαι πανφτωχιά, διόρθωσέ μου λίγο την ηλική μου βιωτή». Δεν του είπε καν τέτοιο πράγμα, αλλά ζήτησε από τον Κύριο να του δώσει τη χάρη και τη δύναμη, να της δώσει τη χάρη και τη δύναμη, όπως και της την έδωσε, να γίνει κατακτητής και κάτοικος του ουρανού. Κάτοικος του ουρανού. Λοιπόν, Απόστολος Παύλος, αυτήν την εικόνα που ανέφερα προηγουμένως, να ακουμπάνε τα ποδάρια του, να ο θρόνος του, δεν υπήρχε στιγμή να μην το ζει. Να μην το ζει, αυτού λέει, δεν θυμάμαι πού το παραγγέλει, λέει ότι γονατίστε μπροστά στο θρόνο του Θεού και ζητήστε του, και ζητήστε του. Και σκορπίζει εκείνος πλούσιο που είναι πλούσιος σε μας που έχουμε φτώχεια πνευματική, σε μας που έχουμε φτώχεια πνευματική. Είπαμε, το φέρουμε σε σχέση με εκείνο που είπαμε, τα σύμπαντα έχουν ταραχτεί. Γι' αυτό και εμείς κουνιόμαστε και ταραζόμαστε και στον ύπνο μας πολλές φορές και στο ξύπνιο μας πολλές φορές και στο περπατημά μας πολλές φορές. Έχουμε αυτήν την ανακατοσούρα που την καταλαβαίνουμε, επειδή ζούμε σε ένα κόσμο ταραγμένο που διαρκώς θα γίνεται περισσότερο ταραγμένος. Λέει η Αποκάλυψη μέσα, προς Θεού να μην κάνουμε αυτό το σφάλμα που κάνουν πολλοί χριστιανοί. Ξέρετε, μας περιμένουν δεινά, έρχεται ο Αντίχριστος. Κάποιο τέτοιο πνεύμα το έχει πελεκίσει ο Άγιος Παύλος ο Απόστολος. Το έχει πελεκίσει, γιατί στην εποχή του οι Κορίνθοι κάτω άκουσαν ο Αντίχριστος έρχεται και λέει έρχεται, παρατήσαν ακόμα και τις δουλειές τους. Θεσσαλονίκη. Όχι, Κόρυθος. Κόρυθος. Παράτησε ακόμα και τις δουλειές τους. Έχει ο Αντίχριστος, θα υποφέρουμε, θα κάνουμε. Σταθείτε. Το θέμα μας, η νοοτροπία μας, η δασκαλία του, δεν λέει ξέρεις αποκλειστικά ασχολούμαι με τον ερχομό του Αντιχρίστου και αφήνω όλα τα άλλα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να ασχολούμαι με την κατάρτιση και την τελειοποίηση με την βοήθεια του Θεού της ψυχής μου, της ψυχής σου, της ψυχής του. Όχι με το έρχεται. Άλλωστε, διαβάστε την δεύτερη επιστολή, όχι η δεύτερη επιστολή, η δεύτερη επιστολή του Ιωάννου του Ευαγγελιστή, να δείτε μέσα ότι πολλοί αντίχριστοι γεγόνασι εν το κόσμο. Δηλαδή, στον κόσμο αυτό που ζούμε υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι και το εξηγεί ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι, ξέχωρα από τον ένα που περιμένουμε να έρθει και που θα έρθει, το πότε δεν ξέρουμε, το Κύριος είπε ούτε την ώρα ούτε την ημέρα δεν ξέρουμε, μόνο ο Πατέρας και ο ίδιος γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα, κανένας άλλος. Όποιος άλλος ισχυριστεί κάτι άλλο είναι αιρετικός. Λοιπόν, λέει ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι. Πάσο αρνούμενος ότι Ιησούς Χριστός εσύ είναι ο Υιός του Θεού. Κάθε ένας που αρνείται ότι Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού είναι αντίχριστος. Το λέει καθαρά.
Δευτέρα, επιστολή του Ιωάννου. Μιλάει περί αγάπης μέσα, στην επιστολή, ολόκληρη, και αναφέρει στην αρχή, νομίζω είναι, ότι έχουν μπει πολλοί αντίχριστοι στον κόσμο. Και πιο απλά, θα το πούμε έτσι, το πνεύμα που αντιμάχεται ή πολεμάει, να πούμε έτσι, το πνεύμα του Χριστού, εκ του Αντιχρίστου είναι. Είναι το Αντιχρίστο, δεν είναι, αφού πολεμάει τον Χριστό, το πνεύμα, το Αντίχριστο και κάνει και τίποτα άλλο παραπάνω. Έχουμε λοιπόν, εμείς εδώ που μαζευόμαστε, χρέος, να μην δείχνουμε ούτε ολιγορία, ούτε αθυμία, ούτε τίποτα, αλλά να ξέρουμε ότι στα χέρια μας κρατάμε αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος, το όπλο της προσευχής. Και πρώτα απ' όλα, κανείς μα κανείς δεν θα βρεθεί να πει ότι δεν έχει εσωτερικά τις όποιες αδυναμίες σαν άνθρωπος. Και ενώ βαδίζει, πνευματικά βλέπει ότι την άλλη στιγμή είναι βουτυγμένος σε κάποιες αδυναμίες του που του στοιχίζουν πολύ ακριβά. Μέχρι το σημείο να αισθάνεται ότι έχει διαπράξει κάτι κακό και ότι ούτε να προσευχηθεί δεν μπορεί, ούτε να διαβάσει δεν μπορεί τον λόγο του Θεού, ούτε να ξεστεί δεν μπορεί. Τέγανα διαβόλου αυτό. Και ούτε να σωθεί. Προς Θεού, ναι, τέγανα είναι αυτό, τέγανα του διαβόλου. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι εμείς έχουμε πέσει. Δεν σημαίνει ότι εφόσον με την πονηριά του μας έριξε, θα σταθούμε εκεί πέρα εμείς. Έχουμε επίγνωση ότι είμαστε άνθρωποι και ότι ο Κύριος μας σκεπάζει και ότι παρόλες τις αδυναμίες μας, μας βγάζει μέσα από το βούρκο. Μέσα από το βούρκο. Θα αναφέρω δύο μόνο και παραδείγματα από τη γραφή. Ένα το Κύριο. Δεν θα το δούμε στον επίγειο βίο του, μέσα από τις γραφές δηλαδή, το Κύριο, που να επιτελεί θαύμα επάνω στη γη και να μην προσεύχεται. Δεν το δούμε, ψάξτε τη γραφή να δείτε ότι πάντα προηγείται του θαύματος που κάνει ο Κύριος η προσευχή. Θα μου πείτε πού την κάνει την προσευχή, μα ήταν και άνθρωπος. Δεν την κάνει σαν Θεός, γιατί δεν έχει ανάγκη προσευχής. Την κάνει σαν άνθρωπος, γιατί για να δείξει σε εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Στόχος του είναι, κοιτάξτε τι κάνω εγώ, επαναλάβετε και στο ίδιο. Προσευχόμουν πάντοτε. Οποιοδήποτε λοιπόν θαύμα, από το μικρότερο της γραφής, που δεν υπάρχει μικρότερο και μεγαλύτερο, μέχρι και τη μεταμόρφωσή του, ή να μην πάω, θα πάω και εκεί που πρέπει να πάω, θα τον δούμε να προσεύχεται. Στη μεταμόρφωση προσευχή κάνει. Και στη Σταύρωση. Μεταμορφώθηκε. Έτσι, μπράβο. Πάτερ άφεσα αυτής. Εκεί που συγχώρησε τα αγωτάς του, εκεί, παιδιά, εκεί είναι το μυστικό όλο. Μας ενοχλούν οι άνθρωποι, ή μάλλον ενοχλούμεθα από τα λατώματά μας και μας φαίνεται ότι μας ενοχλεί ο άλλος. Το πάρουμε έτσι, γιατί στην ουσία εδώ είναι η αρρώστια. Δεν είναι ο άλλος που δεν ξέρει και λέει κάτι και φαίνεται ότι μας ενοχλεί. Λοιπόν, ενοχλούμεθα λοιπόν. Επειδή από μονάχοι μας μόνο πολλαπλασιάζουμε το κακό και δημιουργούμε ένα πλέγμα μίσους και φθόνου προς τον συνάνθρωπό μας, έτσι δημιουργείται. Το δημιουργούμε εμείς και λέμε αυτό μου έκανε, δεν του ξαναμιλάω, δεν πολλά δεν στη μέση, και στην ουσία είναι το πλέγμα το δικό μας που πούμε εδώ και όχι η παρουσία του αλλού. Για να λύσει λοιπόν ο Κύριος το πλέγμα από εδώ, πρέπει να μπαίνουν τα γόνατα. Αν δεν μπαίνουν τα γόνατα, δεν είναι δυνατόν ούτε τόσο ένα μόριο από
πώς το λέει ο γιατρός, πώς το λέει και το πλάμα, κόμπλεξ, δεν μπορούμε να μετακινήσουμε ούτε ένα μόριο, τίποτα, μηδέν. Ούτε το μηδέν δεν μπορούμε να κάνουμε. Αφού λέει, χωρίς εμού, ούτε να σε πίνουν, ούτε. Τελείωσε, δεν μπορούμε τίποτα. Άρα λοιπόν, τον Κώστα, τον Θανάση, τον Γιάννη, τον φέρνω λυτρωμένο στα πόδια του Κυρίου κάθε φορά που προσεύχουμε, κάθε φορά που προσεύχουμε. Να δοκιμάζουμε μας συμβαίνουν, να αισθανόμαστε κάτι τέτοιο, την προσευχή. Να τη δοκιμάζουμε την προσευχή και θα έρχεται αυτός που είναι μακριά, πολύ μακριά, λόγω της δικής μας έχθρας, να έρχεται κοντά και να μας δημιουργεί ο Κύριος και την επιθυμία να λέμε, Κύριε, εσύ μου τον έφερες κοντά, τον αγαπάω τώρα. Αυτό είναι με την ανθρώπινη λογική απίθανο, απραγματοποιητό, με τη θεία λογική εντελώς, μα εντελώς δυνατό. Εντελώς δυνατό. Έτσι κουνιώνται τούτα τα σύμπαντα που είναι πιο μεγαλύτερης αξίας από εκείνα τα ορμά που βλέπουμε. Έτσι είπε ο Κύριος. Και αυτά που βλέπουμε είναι πολύ πιο τελευταία από τούτα εδώ. Τα σύμπαντα εδώ, αυτά εδώ. Κουνάω μέσα μου τα βράχια που υπάρχουν με τη δύναμη της ευχής. Και τούτο και κλείνω. Ο Απόστολος έχει χιλιοϋποθεί αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν να το βιώσει, να το καταλάβει, το μυαλό δεν είναι δυνατόν, να γίνει επίγνωση στον άνθρωπο, άλλο γνώση, άλλο επίγνωση. Γνώση είναι απλώς να καταλαβαίνω το μυαλό, επίγνωση είναι να το καταλάβει, το είναι το ανθρώπο ολόκληρο. Επίγνωση λοιπόν έρχεται, μόνο όταν ο άνθρωπος ζει καταστάσεις. Όταν ζεις καταστάσεις, τότε κατανοείς, όταν έχεις πείρα του πράγματος. Μπορεί να πω εγώ ότι είμαι ηλεκτρολόγος Παναγιώτη. Ούτε στον άντρο άπατε. Όσες φορές και αν επιχειρήσω, κακό θα κάνω. Όμως, βιώνει εκεί ο ειδικός σε αυτά τα θέματα, κάθε μέρα βλέπει τα προβλήματα, τα λύνει, τα κάνει, ζει το πράγμα. Και έχει γνώμη. Εγώ τι γνώμη να πω. Το πολύ μπορεί να μην κυνηγήσουν να πω ότι ξέρεις, ξέρω και βάζω ηλεκτρικά ήδη στο σπίτι μέσα. Ό,τι ισχύει στα υλικά, κατά αναλογία ισχύει και στα πνευματικά. Δεν έζησες, δεν κατάλαβες τίποτα. Τίποτα από τα πνευματικά. Το μόνο που μπορείς να καταλάβεις και να κάνεις είναι η ηρωνία που μπορεί να εκπέμψεις και δικαιολογήσεις γιατί δεν καταλάβεις. Λοιπόν. Λέει εδώ η γραφή ότι ο Απόστολος Παύλος, όσοι μπορούμε να το καταλάβουμε, έχει γράψει μέσα στη φυλακή επιστολές και έχει, λέει, είχε τα χέρια με τις χειροπέδες και γράφει στην επιστολή μέσα, σε επιστολές μέσα, ότι από εδώ μέσα που είμαι, ο λόγος μου, του Κυρίου, ακούγεται στα πέρατα της Οικουμένης, κλεισμένος μέσα σε ένα κελί 2x2. Ο λόγος μου ακούγεται στα πέρατα της Οικουμένης. Να το εξηγήσουμε πώς ακούγεται. Ακούγεται δεμένος. Και όμως, και δεν λέει μόνο ο λόγος μου, αλλά ο λόγος του Κυρίου βγαίνει από τις αλυσίδες που έχω στα χέρια μου. Ακόμα και οι αλυσίδες που είχε στα χέρια φώναζαν, κήρυταν την Ανάσταση του Κυρίου. Με ποιο τρόπο παρακαλώ, εάν η Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Είχε οικοδομούσει ο Κύριος τον οίκο διά της προσευχής του Παύλου που φόραζε από τη φυλακή από μέσα, είπε και ο Μιχάλης κάτι προηγουμένως και το επαναλαμβάνουμε και εδώ πέρα, είπε ότι να προσευχόμαστε για να ακούγεται ο λόγος του Θεού, γιατί είχε ανάγκη ο ομιλητής της προσευχής.
Εδώ λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος. Ναι, και εδώ λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αδιαλείπτως προσεύχεσαι. Δηλαδή, πάντοτε δεν μεταμορφώνεται η ψυχή μας αν δεν έχουμε το όνομα του Κυρίου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, στο στόμα μας, στη μνήμη μας, στο μυαλό μας. Δεν αλλάζει η ζωή. Πώς το λέτε και το πράγμα. Αλλάζει η ζωή μόνο διά της προσευχής. Όταν εμείς, αυτό που είπα προηγουμένως, το φάρμακο είναι ισχυρό και έχει διαρκή τη δύναμη και την ισχύ. Το φάρμακο αυτής της προσευχής έχει διαρκή την ισχύ. Και αυτό μας ανεβάζει στον ουρανό επάνω και αυτό θα μας αλλάξει κάποια στιγμή τούτα εδώ τα σάρκινα που φοράμε με τη δύναμη του Κυρίου και τη χάρη του από φθαρτά θα μας τα κάνει αόρατα. Όλα έτσι γίνονται, δεν γίνονται αλλιώς. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το αλατίζει η προσευχή. Αλλιώς, όποιος λέει κάτι άλλο, είναι πεθαμένα τσίδικο. Τελείωσα εγώ. Μπορείτε να πείτε κάτι. Να πω ότι το σημερινό θέμα ήταν πολύ, πάρα πολύ ωραίο και μου πήγε το μυαλό και τα πνευματικά που ξέρω αυτά τα ολίγα ότι η πρώτη δοκιμασία στο σαραντάριο όρο ο Σατανάς, ο διάβολος, πείραξε τον Κύριο και λέει τόσες μέρες είσαι εδώ, μπορείς λέει, αν είσαι Υιός του Θεού να πεις του πατέρα σου τις πέτρες να τις κάνει ψωμιά και να φας. Και επειδή σήμερα υπόθηκε αυτό που υπόθηκε, λέει ο Κύριος, ο άνθρωπος ούκ λέει ζήσει εκ άρτο, αλλά από λόγο του πατρός μου. Αυτό προπορεύεται. Το πρώτο. Προπορεύεται. Και βλέπουμε εδώ ότι παντού όπου περνάει ο λόγος του Θεού, στηρίζει, καθαρίζει και σηκώνει, αναστηλώνει τα πάντα όλα. Και ένα δεύτερο είναι ότι σε πολλές εικόνες μέσα σε ναούς έχουμε το Χριστό μας που λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου περπατήσει εν τη σκοτία». Δηλαδή έχουμε ένα μέσο που δεν υπάρχει και πολλές φορές το ξεχνάμε και κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Είχα ακούσει μια ομιλία του πατρός Αθανασίου του Μητυβηλαίου που έχει κοιμηθεί τώρα, που λέει όπου κι αν βρεθώ, όπου, δεν λέω την εκκλησία μόνο, και αναφέρει παράδειγμα, βρέθηκα σε ταξί. Και άρχισα στο ταξιζή συζήτηση πνευματική. Αυτό πιο απλά ερμηνευμένο μας λέει, βλέπετε, κάντε το κι εσείς, όπου και βρεθείτε. Βρέστε αφορμή και αιτία και πιάστε να μιλήσετε τον Κύριο. Δεν υπάρχει, ο κόσμος διψάει, μην νομίζετε διψάει. Εγώ το διαπιστώσω και το πράγμα. Στο, πες στο σούπερ μάρκετ να με δείτε, πιάνω συζήτηση, καλύζω λίγο και ανοίγω συζήτηση. Δεν αφήνω, τώρα πια δεν παίρνει ο χρόνος να κάνω κάτι άλλο. Δεν φύγω από τον κόσμο και να ζητάω αυτά που ζητάει ο κόσμος, τότε αλλήμωνα σε εμάς. Αλλήμωνα σε εμάς. Λοιπόν, 6 ώρα θα κάνουμε τώρα την εκδόση. Έτσι, 6 ώρα. Έξι ώρα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που ετής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτε το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και τη γη, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον Παντολού. Διεκόν τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή εντάμωση. Παραπονέθηκε στην αρχή, κάτι είπες για τον κόσμο, τελικά μαζευτήκαμε πάνω από 10. Είμαστε 10. Πάνω από 10. Είμαστε. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι και τρεις μέσα εδώ, εννέα. Ο Βασίλης 10 και ένας εσύ 11. Μια ολόκληρη ομάδα.